σχολείο, όμως ξεκινήσαμε τα ταξίδια με το μικρό από πολύ μικρή ηλικία και είναι εξαιρετικά, δεν φοβάται καθόλου τα αεροπλάνα, τρελαίνεται να ακούει για ταξίδια και μας αρέσουν και εμάς πάρα πολύ, οπότε εγώ θα πω τέλεια να ταξιδεύεις με παιδιά. Δύσκολη πίστα. Γιατί καλή το λες αυτό? Ταξίδι δεν είναι εύκολη υπόθεση. Πρέπει να έχεις την ψυχοσύνθεση του ταξιδιού και να σε ενδιαφέρει η διαδρομή όσο και ο προορισμός. Όχι εύκολη, καθόλου. Συναρπαστική όμως θα έλεγα. Θυμάμαι ότι είχαμε μπερδέψει τις ημερομηνίες των εισιτηρίων. Και τελευταία στιγμή, πηγαίνοντας προς το αεροδρόμιο, το συνειδητοποιήσαμε και γυρίσαμε πίσω για να πάμε στη σωστή ημερομηνία που έπρεπε να γίνει το ταξίδι. Είναι πάρα πολλές, ναι. Αλλά πιο αστεία ήταν. Ναι. Στη Φιλανδία όταν χάσκι μας πήρανε για βόλτα και εμείς ήμασταν έτσι όπου έτσι γυρίζαμε και δεν μπορούσαμε να κουνηθούμε. Τρομάξαμε πάρα πολύ. Και εγώ φώναζα πιο πολύ από όλους. Κρατήσουμε απασχολημένα, χωρίς γκρίνια. Το πιο δύσκολο είναι να μην κλαίνε τα παιδιά και δημιουργούμε πρόβλημα στους υπόλοιπους. Στους υπόλοιπους. Ναι. Αλλά εκεί δεν μπορείς να το αποφύγεις, δεν μπορείς να κάνεις κάτι και πάντα λες ας πέσουμε σε υπομονετικούς ανθρώπους που καταλάβουν. Αλλά δεν έχει τύχει κάτι. Δεν έχει συμβεί, ευτυχώς. Νέα Υόρκη. Νομίζω είναι η Disneyland. Εγώ θα έλεγα το σκάνι με αυτοκίνητο, το tour. Πολλοί είναι οι προορισμοί. Νομίζω ότι ένας προορισμός που είναι στους στόχους μας είναι το Dubai.